Λοιπόν, και γιατί έχουμε τάξει κάτι. Και όταν τάζει κάτι, παιδιά, δεν γίνεται να το αθετεί. Λοιπόν, κάτσε. Πού πάει ο Σπύρος? Από εδώ. Από εδώ, πάμε. Από εδώ. Είναι ο Σπύρος ο Αφεμέντιτης που μας περιμένει. Σπύρος. Θα μας δείτε σε λίγο, παιδιά. Σε δευτερόλεπτα. Καλημέρα. Και είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ που πρέπει. Με τον κύριο Μαζί με τον κύριο Ανέστη Νικολέλη, τον ιδιοκτήτη τη Καϊκαντά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και τον Σπύρο το Αφεμέντιτη. Ορίστε, τα και τα παιδιά. Καταρχά είναι όλοι εδώ. Είναι όλοι εδώ να ξέρετε. Περίμενα λίγο να ξέρετε. Λοιπόν, καταρχά να πούμε. Ναι, να πάτε από εκεί. Αλλά να σα πω το εξή. Ο Χρήστος Νικολαίδης σχεδόν μα παραμύθιασε με τα 2.500 πόδια. Εμεί είμαστε περίπου στο πόσο. Ένα μέτρο από τη ζωή. Από τον παράδεισο. Λοιπόν, είμαστε ένα μέτρο από τα καλύτερα, νομίζω, έτσι, μεξικάνικα φαγητά που μπορεί κάποιο να βρει. Τάκος, γλυκά παραδοσιακά για την. Και τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τσούρος, ο Μάρκος θα μας τα πει. Τσούρος, νάτσος, ομελέτα μεξικάνικη. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε. Σήμερα δείχνουμε μια καινοτόμα επιχείρηση catering, το Darling on Wheels. Θέλουμε να τα δούμε βασικά αυτά. Θέλουμε να τα δοκιμάσουμε. Το πρόβλημα της τηλεόρασης αυτά είναι ότι δεν έχει ακόμη αυτή την οσμή, την όσφρηση. Για να μπορεί ο άλλος που μας βλέπει να γευτεί και να μυρίσει αυτό που μυρίζουμε τώρα. Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Γιατί μου έρχεται μια. Ορίστε, παιδιά. Έχουμε κι άλλο. Πού πήγε το παιδί, η μπαγκάλα. Έλα το κοιμωνό. Πήγες από το πρωί. Από το πρωί πήγες. Όχι, δεν έχει αλκοόλ. Τώρα μου έπρεπε να επιβλέπεις. Υπάρχει κάτι θετικό. Κύριε Μάρκο, πείτε μας. Να μπορεί να φάει ο κύριος Παυλόπουλος. Του Θεού. Βλέπω ότι έχετε αδυνατήσει, άρα πρέπει να συνεχίσουμε τη δίαιτα, Άκη. Να ξέρετε. Είναι ο πόντος που το είδε. Για να γνωρίσει. Τώρα μου είναι το επιχειρηματικό που έχουν μυστικό για να πηγαίνουν οι πελάτες να τρώνε και τους λένε. Έχετε να δυνατήσει. That's just fire. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Τι να κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Έχουμε λοιπόν σκεφτεί και πριν από 2 περίπου χρόνια φτιάξαμε μια καινοτόμη επιχείρηση catering. Αυτό ονομάζεται Darling on Wheels. Κάνουμε λοιπόν τι, το catering έξω από μια εκκλησία, σε έναν γάμο, σε μια βάφτιση, στον κήπο ενός σπιτιού, σε μια παραλία. Δίνουμε τη δυνατότητα με πολύ μοντέρνο τρόπο πλέον ένα ζευγάρι να μπορεί να πραγματοποιήσει την ημέρα την ευχάριστη την οποία θέλει. Τα μενού μας είναι πάρα πολλά. Από street food, μεσογειακή κουζίνα, ελληνική κουζίνα, κάνουμε τα πάντα. Σήμερα είπαμε να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο, ένα trend παγκόσμιο που είναι η μεξικάνικη κουζίνα. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν σήμερα την κουζίνα από το Όλα Τάκος, το οποίο μας έχει φτιάξει, όπως είπαμε πριν, νάτσος με κονκάρνε. Έχουμε διάφορα είδη τάκος, ομελέτα μεξικάνικη, τσούρος που είναι το γλυκό των Μεξικάνων με ζεστή σοκολάτα. Έτσι. Και έχουμε και θα πιούμε μετά μαζί και ζεστή μεξικάνικη σοκολάτα. Τεκίλα θα πιούμε. Βεβαίως. Μια μαργαρίτα, τίποτα. Πρέπει να πούμε ότι αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, λέει ο Σπύρος. Πάρα πολύ γρήγορα, ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Ο Γιώργος μέσα στα τηγάνια ήταν σε λίγα λεπτά μέσα έκανε τη δουλειά. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Όχι μόνο για ζευγάρια και για παρέα, έτσι. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι έτσι ωραίο η παρέα. Είτε φρύο λόγω κορονοϊού. Ναι. Το καλύτερο λοιπόν είναι αυτό, να μαζέψεις το σπίτι σου κόσμο, να έρθει το Darling μέσα στον κήπο σου και να μαγειρέψει για όλους σας. Να σου πω κάτι, το Darling of Wheels είναι αυτό που λέμε εμείς, μου κάνει στη ζωή ποδήλατο, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό γίνεται μετά το γάμο. Μετά το γάμο γίνεται αυτό. Ναι, Darling μου κάνει στη ζωή ποδήλατο. Έχουμε... Εγώ δεν ξέρω τι θα, αυτό τι είναι. Έχουμε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Φέτος το καλοκαίρι έχουμε δουλειές σε αρκετά ελληνικά νησιά. Μας έχουν εμπιστευτεί πολύ μεγάλες εταιρείες από το εξωτερικό. Και δόξα Θεός πάνω στην κρίση, μέσα στον COVID, οι Έλληνες σκεφτόμαστε καινοτόμα καινούργια πράγματα και νομίζω ότι θα μείνει ο κόσμος πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όσο σκεφτόμαστε όμως εμείς, τώρα ξεκίνησε να τρώει. Έχουν κάνει πικαδάκι. Ναι, με την Μαριάννα, εννοείται. Τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε. Εμείς που θα πάμε, για παίρνουμε τίποτα. Εσύ αδυνάτησες, εμείς όχι ακόμη. Ωραία. Αδυνατήσουμε για εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κλείνουμε. Παιδιά, θα πω για να φτιάξω ένα τάκο. Για να πάμε, κλείνουμε. Θα πω τώρα εγώ. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Γεια σου μας τώρα. Τι γίνεται. Ωραία. Διπλώνω. Πάμε. Γάντια, γάντια. Γάντια και μάσκα θέλω. Άμα δεν βάζει κάτι, θα γάντια, θα κλείσει η εκπομπή. Εσύ. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ πολύ ωραίο, παιδιά, εγώ να σας πω. Ωραία. Ωραία. Ναι. Βλέπω ότι μπορούμε το καλοκαίρι να σε πάρουμε μαζί μας. Ναι, παιδιά. Νομίζω ότι θα περάσει πολύ καλά μαζί μας. Θα γυρίσουμε τα ελληνικά. Εδώ είμαστε. Νησιά. Και θα προσφέρουμε μεξικάνη κουζίνα από τον Darling on Wheels στον κόσμο. Τρεμίδι. Μπράβο. Κρεμμυδάκι, Μαριάννα μου, θέλεις, μάνα μου. Εμείς θα σε βλέπουμε εδώ, θα μαγειρέψεις τώρα. Εμείς θα περιμένουμε από τον Άκη να φάμε. Άστανε εκεί, το καλύτερό του. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά. Κάτω είναι τα κορίτσια. Ραντεβού του Μωρού. Καλημέρα. Αύριο. Αύριο στις 6. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.